Περί τις 11:15 το βράδυ ειδηποιήθηκε η υπηρεσία μας για πυρκαγιά στις εξοχώρες και Μαριές, μεταξύ εκεί, στο σημείο αυτό. Αμέσως πέσπευσε η υπηρεσία μας με 12 οχήματα και γύρω στους 30 άντρες. Η κατάσταση ήταν δύσκολη λόγω του μεγάλης έντασης ανέμου, γύρω στα 8-9 μποφόρ. Διατάχθηκε και η εκένωση του χωριού στις Μαριές, γιατί δεν ήταν η κατάσταση λόγω της μεγάλης έντασης του αερίου που σας είπα προβλέψιμη. Βραδινή ώρα δεν πετάνε τα αέρια. Έχει επιχειρήσει ήδη η Αφροδίτη Ανδραβίδας και το φλόγα το σούπερ πούμα της υπηρεσίας μας. Κύριε Διοικητά, θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε το εξής. Φοβηθήκατε κάποια στιγμή χθες το βράδυ τα ξημερώματα, γιατί ξέραμε ότι έπνεαν δυνατοί άνεμοι 8 με 9 μποφόρ, η φωτιά έφτανε προς τις Μαριές, φοβηθήκατε κάποια στιγμή? Ο φόβος πάντα υπάρχει για τη ζωή των πολιτών και των ατόμων των πυροσβεστών που επιχειρούν στο πεδίο. Πάντα υπάρχει ένας φόβος για τη ζωή. Χθες το βράδυ μετά τις 11 με πήρε ένας από το χωριό μου σε εδώ τηλέφωνο ότι είχε φωτιά. Βέβαια εκείνη την ώρα είμαι ετοιμασμένο να πάω για ύπνο από την αλήθεια μου. Βγήκα έξω στο μπαλκόνι μου, την είδα τη φωτιά. Ήδη είχε έρθει το πυροσβεστικό από την αναφωνή, αλλά είχε περάσει, πήγαινε η εξωχώρα. Γιατί η φωτιά ήταν στην εξωχώρα, δεν είχε καμία σχέση με τις Μαριές. Δεν μπήκε καθόλου στο όριο των Μαριών. Και από εκεί και πέρα ήρθαν και τα πυροσβεστικά, γιατί η φωτιά ήρθε στις Μαριές, προς τις Μαριές. Και συντονίστηκε η κατάσταση, ήρθε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, εδώ πέρα συντονισμό, έδωσε εντολή να γίνει η εκένωση του χωριού του Μαριές. Ετοιμαστήκαμε και ευτυχώς δεν χρειάστηκε να γίνει η εκένωση. Πάντως χτυπάγανε καμπάνες, βεβαίως, η αστυνομία βεβαίως, χτυπούσε βεβαίως, τις βεβαίως, μαζί με την αστυνομία εγώ χτυπούσα με τις καμπάνες και πήγαμε από πόρτα για να ετοιμαστούμε για την εκένωση. Είχε πολύ αέρα, έτσι, χθες το βράδυ. Πάνω από 9 μποφόρ. Και βοηθούσε πάρα πολύ, έτσι. Βεβαίως, τι βοήθησε. Ο αέρας δημιούργησε το μεγάλο πρόβλημα. Δεν ήταν ο αέρας, μόλις έπεσε ο αέρας και άλλαξε λίγο ο καιρός, έφερε και μια ψυχάλα, λίγη βροχούλα. Βοήθησε αυτό, Βέβαια, τα βοήθησε. Εντάξει, βοήθησε και η πυροσβεστική που ήταν άψογη. Η πυροσβεστική, θέλω να είμαι ειλικρινής, ο διοικητής πολύ συνεργάσιμος, πολύ καλός, ήξερε τι κάνει και καταφέραμε να σβήσει φωτιά τα χαράματα, τέλος πάντων. Αυτό ήθελα να πω. Τις πρώτες πρωινές ώρες ήρθαν και άλλα επίγεια μέσα αλλά και ένα αέρια και βοήθησαν, έτσι. Είχε σβήσει ήδη. Εντάξει, δεν ήταν υποπλήρη έλεγχο, ήταν υπό έλεγχο, ήρθαν και τα άλλα, τώρα είναι υποπλήρη. 11:30 ώρα χτες το βράδυ έπιασε φωτιά στην εξωχώρα κάτω από το νεκροταφείο. Και σε μεσή ώρα είχε φτάσει στις Μαριές. Βέβαια, καταλαβαίνετε τώρα όπως εδώ και 3 χρόνια τι περάσαμε τότε και τι περάσαμε χτες το βράδυ. Δεν ήταν και, η καλύτερη βραδιά, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ναι, είχε πολύ αέρα και ευτυχώς που ήταν ένας ηρόκος και δεν μπαίνανε κάποιοι μέσα στο χωριό. Κάποια στιγμή ναι. Η πολιτική προστασία και ο ίδιος ο υπουργός, ο κύριος Νίκος Καρδαλιάς, ζήτησε την εκένωση του χωριού. Ναι, ακριβώς έγινε. Ναι, ήταν τόσο κοντά η φωτιά. Ναι, ήταν κοντά στα σπίτια κάτω από το χωριό που είναι τη Ζελούνα που λέγεται. Τα λιμονάτα και είναι 2-3 σπίτια λιχά μου. Αλλά δεν χρειάστηκε αναγκαίο, μετά απομακρύθηκε σιγά σιγά, δεν είναι φιωκίνδυνος και δεν χρειάστηκε να εκενωθεί το χωριό. Βέβαια ήταν όλα στα μπάι τα πράγματα, έτοιμα και λεωφορεία είχαν φέρει, η περιφέρεια, δεν ξέρω ποιος τα έφερε, ο δήμαρχος. Εν πάση περιπτώσει ήταν όλα τα αναγκαία μέσα για να απομακρυνθεί η χωριανή αν χρειαζόταν και ήταν αναγκαίο. Αλλά δεν χρειάστηκαν, στη συνέχεια έβρεξε. Τα πάντα ήρθαν βολικά, για άλλη μια φορά την γλιτώσαμε. Κύριε Γιατρά, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, 2 φορές οι Μαριές κινδύνευσαν να καούν. Πιστεύετε ότι υπάρχει ανθρώπινο χέρι? Σίγουρα τι εκ Θεού είναι, που είναι, δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Σίγουρα κάποιος ήθελε να κάνει τη δουλειά του και περίμενε να ανοιχτώσει κιόλας. Για να μην μπορεί να ελεγχθεί η φωτιά και ούτε και να. Και ένα αέρια μέσα να μπορούν να έρθουν. Δηλαδή. Και το ένα μικρό παιδί το καταλαβαίνει. Σίγουρα είναι εμπρισμός, 100%. Αλλά τώρα άντε να τον έβρεις. Ποιος είναι ο ένοχος.